Να δώσουμε πάσα στον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, και να τον καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σύμφωνα. Καλά εσείς. Να αναφέρουμε και να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ώρα αιχμής το πρωί στο κέντρο του Ρεθύμνου υπήρξε συνωστισμός. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο λίγο για τις εικόνες που αντίκρισαν οι Ρεθυμνιώτες σήμερα, με φόντο βέβαια και το καμπανάκι κινδύνου που κρούν οι ειδικοί. Δεν το κρούν μόνο οι ειδικοί, και εμείς φωνάζουμε από το πρωί με κάθε τρόπο μέσα από το μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα, όχι τρόμου, αλλά ένα μήνυμα προσοχής. Ξέρετε κύριε Παγιωτόπουλε, για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό πώς κυκλοφορούμε, αλλά πώς κυκλοφορούμε. Γιατί και μέσα στα σπίτια μας διασπορά κάνουμε αν είμαστε απρόσεχτοι. Και δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι τον τελευταίο καιρό η διασπορά έχει μεταφερθεί στις οικογένειες. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέω, θα δείτε, ολόκληρες οικογένειες 10 και 12 ατόμων έχουν πρόβλημα από τον κορονοϊό. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, προφανώς ότι δεν χρειάζεται κανείς ασκόπως να μετακινείται, αλλά και απ' την άλλη όταν το κάνει, να το κάνει με ασφάλεια και για τον ίδιο αλλά και για τους άλλους. Και εσείς ο ίδιος καλέσατε τους νέους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βγάλατε και μία ανακοίνωση, σωστά Δήμαρχε? Έτσι είναι, γιατί κύριε Παγιωτόπουλε, έχω διαπιστώσει ότι τα νέα παιδιά, επειδή νιώθουν, έχουν το αίσθημα του άτρωτου, του απρόσβλητου, δεν κατανοούν ότι μπορεί οι ίδιοι να μην κινδυνεύουν ή να μην κινδυνεύουν πολύ, γιατί δυστυχώς έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα με νέους ανθρώπους, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι φορείς του προβλήματος στην οικογένεια, στους ηλικιωμένους, στο περιβάλλον τους. Οπότε τα νέα παιδιά που είναι και πιο μορφωμένα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι παιχνίδι ούτε εντυπώσεων ούτε συμφερόντων. Και τα νέα παιδιά με ακραίες συμπεριφορές ορισμένες φορές. Το είδαμε αυτό και το αποδοκιμάζουμε σαν γεγονός. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κόπωση. Υπάρχει μια κόπωση σε όλους μας. Κανείς δεν εξαιρείται. Αλλά μην την πατήσουμε όπως το ανέκδοτο με τον γρίλο. Είμαστε περίπου προς το τέλος πηγαίνουμε. Έχουμε περάσει τη μέση. Όμως είναι τώρα τα κρίσιμα βήματα. Γιατί είμαστε κουρασμένοι, γιατί είμαστε απογοητευμένοι, γιατί τα αποθέματά μας σε οικονομικές δυνάμεις αλλά και ψυχικής αντοχής έχουν εκμηδενιστεί και βγάζουμε όλα αυτά. Δήμαρχε, η διαδικασία στη δευτεροβάθμια στα Λύκεια που συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, πώς κύλησε σήμερα? Έχετε ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα? Δεν έχουμε κανένα θέμα, ναι. Ούτε παρότι και είχαμε το μεσημέρι Δημοτικό Συμβούλιο και η Αντιδήμαρχος παρακολουθεί από κοντά τα θέματα, κίνησε συνεχή επικοινωνία και με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Γαζανό. Νομίζω ότι λύνομαι επί τόπου ποιο δέμα προκύψει και δεν είχαμε κανένα θέμα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. Γενικότερα κενά στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Ρεθύμνου, από τις υγειονομικές αρχές, από τον ΕΟΔΗ έχετε εντοπίσει? Είστε ένας άνθρωπος, ένας αυτοδιοικητικός που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, νομίζω ότι τώρα τα πράγματα βελτιώνονται. Άρχισε το Ρεθύμνο να μπαίνει στον προγραμματισμό. Μέχρι πριν δεν ήμασταν, απλώς κάναμε μια τυπική χνηλασία των περιπτώσεων που σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ έπρεπε να γίνει αυτή η χνηλασία. Επιδημιολογικά όμως δεν είχε ελεγχθεί ο Δήμος μου και γενικότερα ο νομός. Ευτυχώς που με το Πανεπιστήμιο γίνεται αυτή η διαδικασία με τα λύματα στους βιολογικούς, οπότε το καμπανάκι ήχησε πολύ δυνατά όταν 26 Ιανουαρίου με ενημέρωσε η κυρία Φεουλουλάκη ότι τα κρούσματα πρέπει να, που θα μας έλθουν τις επόμενες μέρες, θα είναι αρκετά, όπως και δυστυχώς συνέβη και συμβαίνει. Βέβαια αυτό το φορτίο έχει περιοριστεί σήμερα κατά το ίμιση, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί κάτι το εθαρρυντικό. Σίγουρα τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με μέρα, ώρα με ώρα, ναι, βέβαια το γνωρίζουμε πολύ πω, καλά. Για να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις αισιοδοξίας, είμαστε περίπου στο ίμιση της 26ης Ιανουαρίου, αλλά και πάλι βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε σχέση με την 28η Ιανουαρίου
Είμαστε ελαφρώς πτωτικά. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το δεκαήμερο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πρέπει όλοι μαζί να αυτοσυγκρατηθούμε και η ενδοχώρα και η νεολαία. Δεν μπορεί να υπάρχει παντού ένας αστυνομικός προς Θεού. Δεν, αυτό το θεωρώ παραλογισμό. Δημαρχέ, την Τετάρτη έχετε και τη μεγάλη διαδικασία των rapid test, σωστά? Ναι, ναι, θα γίνει μαζική. Αυτό που λέμε, ένας μαζικός έλεγχος πληθυσμού. Ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε τα 700 δείγματα, ναι, στη Μαρίνα. Θα γίνει με τους πολίτες εποχούμενους κατά το μάλλον στα αυτοκίνητά τους για λόγους ασφαλείας και αποφυγής συνωστισμού. Και καλό τους συμπολίτες μου να πάμε εκεί, γιατί πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Όσοι έχουν πρόβλημα θα το ξέρουν και θα απομονωθούν. Οι υπόλοιποι θα φροντίσουν να μην αποκτήσουν πρόβλημα. Απευθύνεται λοιπόν και μία έτσι έκκληση για συμμετοχή, σωστά? Βεβαιότατα. Να συμμετέχουν εκείνοι για να βγουν και τα συμπεράσματα την Τετάρτη, πιο ασφαλή. Βεβαίως. Και παράλληλα περιμένουμε, ξέρετε, αυτή η ιστορία με τα λύματα των βιολογικών είναι κάτι που πραγματικά είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Μάλιστα. Είναι ίσως το πιο αντικειμονικό εργαλείο που μας βγάζει από τις ψευδαισθήσεις ότι εμείς δεν αρρωσταίνουμε ή ότι σε εμάς δεν υπάρχει ιός. Δήμαρχε, τα μηνύματα που παίρνετε από τους επιχειρηματίες του λιανικού εμπόριου έχουν μια νέα διαδικασία λειτουργίας και στο Ρέθυμνο. Ποια είναι? Νομίζω ότι ζούμε το θάνατο του εμποράκου. Μάλιστα. Αυτή την περίοδο. Κινδυνεύουν πάρα πολύ το λιανικό εμπόριο. Καλά, η εστίαση έχει εκμηδενιστεί πλήρως. Αλλά και το λιανικό εμπόριο θέλει πολύ βοήθεια και θέλει βοήθεια από την πολιτεία και μιλάμε για ουσιαστικά μέτρα στήριξη. Πρέπει και η επόμενη μέρα που θα μας βρει, και εύχομαι αυτή να έρθει γρήγορα, να μας βρει με μαγαζιά ανοιχτά και με ανθρώπους. Μάλιστα. Που να έχουν δυνάμεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν κάτι που τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, να τα ξαναπούμε και την Τετάρτη και να σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα των rapid test. Ελπίζουμε να είναι στο σύνολό τους αρνητικά. Εγώ ελπίζω να δούμε την αλήθεια. Μάλιστα. Και η αλήθεια να είναι ο οδηγός μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.